στην κεντρική πλατεία της Καρύστου, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα, πραγματοποίησαν το πρωί καθιστική διαμαρτυρία κάτοικοι, δημοτική αρχή και φορείς. Η ένταξη 4 νέων αιωλικών σταθμών στην Νότια Εύβοια τους έχει προκαλέσει μεγάλο βαθμό ανησυχίας, καθώς στην περιοχή δεν χωράνε άλλες ανεμογεννήτριες. Έχουν αξιοποιηθεί τα πάντα και μάλιστα περιοχές Natura, περιοχές με μεγάλο φυσικό κάλος και με σημαντική ιστορική αξία. Στην πλατεία της Καρύστου, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, έγιναν τοποθετήσεις από τις τοπικές αρχές και τους φορείς. Αλλά εμείς είμαστε σε επαγρύπνηση. Πιστεύω ότι θα πετύχουμε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε και επιτέλους να παίρνονται αποφάσεις με πρώτη απόφαση αυτή που θα βγάλει η τοπική κοινωνία. Χρειάζεται ένας αγώνας, το μήνυμα είναι ένα και μοναδικό. Ούτε στρατηγικές, ούτε fast track, ούτε τίποτα. Δεν επιτρέπουμε απολύτως καμία ανεμογεννήτρια να μπει στον τόπο μας. Δεν το επιτρέπουμε. Με κάθε τρόπο. Στο δίλημα νόμιμο τρόπο ή παράνομο, λέω το εξής. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, οι συγκεντρώσεις, όχι απλώς είναι νόμιμες, αλλά είναι και δικαίωμα του συντάγματος και μακροτελευταία φράση που λέει: η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων.